Παρακαλώ, καλημέρα από μένα. Ελπίζω να γίνει μια ωραία συζήτηση. Να καλέσω στο πάνελ τους συνομιλητές μου, που είναι ο κύριος Δαγούμας, ο πρόεδρος της ΡΑΕ. Ο κύριος Γραφάκος θα βγει με Skype σε λίγο εν το μέσο της συζήτησης. Τον κύριο Αμανατίδη, τον κύριο Κοντολέοντα, τον κύριο Γιατζιτζόγλου, τον κύριο Θαμνίδη, τον κύριο Μελίδη και φυσικά τον Mr. Gowing. Είμαστε αρκετοί, ίσως είμαστε το μεγαλύτερο πάνελ του Summit. Ωραία, θα κοιτάξουμε να το κάνουμε πολύ ζωντανό και πολύ διαδραστικό. Και όλο άντρες, ναι, δεν έχουμε ούτε μία γυναίκα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και η διαχείριση που γίνεται από τις ηγεσίες παγκοσμίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ESG επίσης σε θεσμικό επίπεδο είναι ένα στάτους διαδικασιών που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Πολλές φορές λέμε ότι οι ηγεσίες καθυστερούν στο δυτικό κόσμο να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις, αλλά ας μην είμαστε τόσο κατηγορηματικοί. Γίνεται δουλειά, προσπαθούμε να προβλέψουμε πράγματα. Οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, εξελίσσουν τις διαδικασίες, λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις και ελπίζω να είναι και αποτελεσματικές, γιατί το θέμα είναι πάντα η πρόληψη. Θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο της ΡΑΕ, τον κύριο Δαγούμα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με ένα πολύ σπουδαίο έργο. Είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας της αγοράς ενέργειας, αποβλήτων και υδάτων, με τη μορφή που πήρε εδώ και αρκετό χρόνο είναι ο νέος φορέας. Και ο λόγος του έχει πάντα αξία, για να μας περιγράψει λίγο πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Κύριε Δαγούμα. Ευχαριστώ, Δραμά, για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, του Climate Crisis και του ESG, καθώς η κλιματική κρίση επιταχύνει την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην εταιρική διακυβέρνηση, στον εταιρικό μετασχηματισμό και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ σε δύο σημαντικά ορόσημα. Το πρώτο αφορά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρέωση των εταιριών για υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο αφορά περίπου 50.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Όχι μόνο έχουν έδρα στην Ευρώπη, αλλά δραστηριοποιούνται, άρα σημαίνει αφορά και τις χώρες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, το οποίο πρακτικά οθεί όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις καταρχάς το 24 και μικρότερες επιχειρήσεις μέχρι το 26 να ενσωματώσουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις εκθέσεις τους και ποσοτικούς στόχους. Η δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ανατροπής αφορά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία με συγκεκριμένο κανονισμό για το ταξόνομο, για την ταξινομία, προσδιορίσε 6 περιβαλλοντικούς στόχους μέσω των οποίων θα δρομολογείται η χρηματοδότηση, η βιώσιμη χρηματοδότηση. Αυτοί οι στόχοι αφορούν οι δύο πρώτοι, κλιματική αλλαγή, το mitigation και το adaptation, προσαρμογή και μείωση της κλιματικής αλλαγής, αλλά οι επόμενοι στόχοι σχετίζονται και με τις νέες αρμοδιότητες αρχής, ήτι με την βιώσιμη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων και θαλάσσιων πόρων, με την μετάβαση στην κυκλική οικονομία, με την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος και με τον έλεγχο της ρύπανσης. Συνεπώς, η αρχή με τις αυξημένες αρμοδιότητες έχει έναν έντονο ρυθμιστικό ρόλο σε ενέργεια και εποπτικό, καταρχάς, κυρίως στους νέους κλάδους, και ευελπιστούμε με επαγγελματισμό και με υπευθυνότητα να ανταποκριθούμε στο νέο μας διευρυμένο ρόλο και να οθήσουμε και εμείς και η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, που έχει αρμόδιες σχετικές αρμοδιότητες για τον εταιρικό μετασχηματισμό και τις υποχρεώσεις των εταιριών στην κεφαλαγορά, να προσδιορίσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας με συγκεκριμένα κριτήρια.
Κυρία Μανατίδη, εσείς ηγείστε ενός φορέα, ο οποίος είναι ένας δημόσιος φορέας, οπωσδήποτε για την υγιεινή και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα, αντιλαμβάνεστε σίγουρα από πρώτο χέρι για την εξέλιξη της κλιματικής κρίσης, στον τομέα σας φυσικά. Πείτε μας δύο πράγματα. Ακριβώς. Ακούγομαι. Ναι, ακριβώς. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπατε, είμαστε μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο που λειτουργούμε καθημερινά τις υποδομές ειδικής αποχέτευσης στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Εμείς, όπως και όλες οι εταιρείες ειδικής αποχέτευσης, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας, με ρυθμιζόμενη τιμολογιακή πολιτική πλέον, έχουμε εδώ και τον κύριο Δαγούμα, και επιστρέφοντας από τον Αύγουστο 2023 στο δημόσιο. Θα μου πει τώρα εμείς τι κάνουμε ακριβώς επιχειρησιακά στον τομέα της βιωσιμότητας. Τα λέμε αναλυτικά όλα αυτά στον τρίτο απολογισμό βιωσιμότητας που δημοσιοποιήσαμε πριν λίγες ημέρες. Και αυτός ο απολογισμός, τον οποίο τον παρουσιάζουμε με μεγάλη περηφάνεια πραγματικά, αντικατροπίζει τη συνολική μας προσπάθεια ως εταιρεία για τη βελτίωση των δικτών βιωσιμότητας, την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα προκύψουν στη νέα εποχή, αλλά και την ενίσχυση των προσπαθειών που κάνουμε για την επιχειρησιακή βιωσιμότητα. Διαθέτει μια πληθώρα στοιχείων, όπου φαίνεται ξεκάθαρα αντικατροπτρίζει την κατεύθυνσή μας για τη μείωση του ανθρακικού και του υδατικού αποτυπώματος και την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Αρχές τις οποίες θέλουμε να εφαρμόσουμε όχι μόνο στους εργαζόμενους μας, αλλά και στους προμηθευτές, στους καταναλωτές, αλλά και στους κοινωνικούς φορείς. Επιβράβευση όλων αυτών τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι το ότι ενταχθήκαμε στο δίκτυο ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έχουμε εδώ και τον κύριο Σαβάκη, τον πρώην πρόεδρο, όπου είναι μια επιβράβευση όλων των προσπαθειών μας, γιατί στο δίκτυο ESG μπαίνουν οι εταιρείες οι οποίες έχουν υψηλές αποδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θέλουμε να το συνεχίσουμε, θέλουμε να βελτιωθούμε, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικός τομέας στην λειτουργία της εταιρείας. Φυσικά, μέσα από αυτό, με τον απαραίτητο στόχο που έχουμε να βελτιώσουμε τους δείκτες της βιώσιμης ανάπτυξης, βοηθάμε και τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει βάλει ο ΟΗΕ. Για όλα αυτά, ειδικά για το 2022, ως εταιρεία πήραμε μια πληθώρα βραβείων. Μιας και λέτε για στόχους, δώστε μου λίγο να καταλάβω τώρα. Υπάρχουν οι στόχοι του ΟΗΕ, υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί στόχοι και υπάρχουν και οι εθνικοί στόχοι. Ναι. Διακρίνεται ότι έχουμε κάποιο ζήτημα με τη διαφοροποίηση. Είναι περίπου τα ίδια. Mm-hmm. Απλώς, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στους στόχους του ΟΗΕ, κάποιες εταιρείες είναι μπροστά, κάποιες έπονται, γιατί υπάρχει και ένα νομικό καθεστώς το οποίο πολλές φορές δυσκολεύει κάποιες διαδικασίες. Αλλά ο στόχος είναι να ακολουθήσουμε του ΟΗΕ. Ωραία, να πάω τώρα στον κύριο Κοντολέοντα, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης των Καταναλωτών Βιομηχανικής Ενέργειας. Κύριε Κοντολέον. Θέλω να κάνετε την παρουσίαση για να καταλάβω και εγώ ακριβώς ποια είναι η τοποθέτηση του συνδέσμου σας. Να διευκρινίσω. Η Ευικέν είναι μια ένωση των μεγάλων βιομηχανιών, καλύτερα θα έλεγα των ενεργοβόρων βιομηχανιών της χώρας. Αριθμούμε 30 μέλη. Δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλη ή μικρή η επιχείρηση. Σημασία έχει ότι το κόστος ενέργειας είναι πολύ σημαντικό για αυτές. Μιλάμε για χάλιβα, χαρτί, κλωστοϋφαντουργία, λιπάσματα, αλουμίνιο, χαλκός, ό,τι είναι ενεργοβόρο. Για μας, να διευκρινίσω, δεν υπάρχει χαμηλή τιμή. Αυτό το πράγμα δεν στέκει για μας. Συγχωρείτε λίγο. Είπατε 30, είστε 30. 30, ποιο 30 είναι μέλη. Το ποσοστό αυτών, πόσο ενεργοβόροι είστε σε σύγκριση με την κατανάλωση ενέργειας που χρειάζεται η χώρα, σε τι ποσοστό είστε εσείς και τι ποσοστό είναι όλοι οι υπόλοιποι συμπεριλαμβανομένων νοικοκυριών, εταιριών κτλ. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η αλουμίνιο της Ελλάδας, που είναι η πιο ενεργοβόρος λόγω της ηλεκτρόλυσης,
που είναι το 50% περίπου στην υψηλή τάση. Η υπόλοιπη υψηλή τάση είναι όλοι οι μέλη μας. Και πάρα πολλές βιομηχανίες από τη, που είναι συνδεδεμένες στη μέση τάση, είναι όλες οι χαλιβουργίες, είναι οι περισσότερες χαρτοβιομηχανίες. Είμαστε περίπου το 50% στην υψηλή, εκτός της αλουμίνιο, και στη μέση τάση εξυπηρετούμε, έχουμε λοιπόν μέλη που είναι περίπου, θα έλεγα, το μισό πάλι. Το μισό της κατανάλωσης. Η συνολική κατανάλωση που έχει η χώρα σε ενέργεια. Χώρα, εσείς που βρίσκεστε, χώρα, οι 30 αυτές. Το 13%. Το 13% είστε. Το 13%. Η Ευγένη ιδρύθηκε το 2010, όταν είδαμε ότι ο ΣΕΒ, όταν είδαμε ότι ο ΣΕΒ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της ενεργοβόρου βιομηχανίας, γιατί πατάει σε δύο βάρκες. Εμείς εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, των ενεργοβόρων καταναλωτών της χώρας. Άρα λοιπόν, πολύ γρήγορα, πού πατάω, γιατί δεν γυρίζει, ωραία. Λίγο να ξεκαθαρίσω, προηγουμένως είπα λοιπόν ότι για μας δεν υπάρχει χαμηλή τιμή, ξεκαθαρίζω, για μας υπάρχει ανταγωνιστική. Η τιμή ενέργειας θέλουμε να είναι ανταγωνιστική με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές μας. Να δούμε λοιπόν. Τόσα χρόνια οι ενεργοβόρες βιομηχανίες είχαν προμηθευτεί τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μας είχε δώσει κάποια ειδικά τιμολόγια. Αυτά έχουν τελειώσει. Άρα σήμερα η ενεργοβόρος βιομηχανία της χώρας είναι εκτεθειμένη στη χοντρεμπορική αγορά. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν λοιπόν τα εργαλεία στην ελληνική αγορά να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε, να χετζάρουμε, που λέμε, τον κίνδυνο. Και ποιο είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης γι' αυτό? Η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, είμαστε αρκετά δυνατοί να δραστηριοποιηθούμε μόνοι μας στην ελεύθερη αγορά. Ωραία. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Λοιπόν, κατά πρώτα να ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό. Είναι ανταγωνιστική η ελληνική χοντρεμπορική αγορά? Δεν μπορεί να είναι. Αυτό απαντάω. Το απαντάω ευθέως. Μου τέθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα πάνελ πάλι το ίδιο ερώτημα. Δεν μπορεί, γιατί είναι ολιγοπόλιο. Έχουμε ολιγοπόλιο. Είναι 4 καθετοποιημένοι παίχτες. Σε ένα ολιγοπόλιο δεν μπορεί να είναι η αγορά ανταγωνιστική. Μας δίνει τα εργαλεία η χοντρεμπορική αγορά? Όχι. Τι προτάθηκε ως λύση λοιπόν στην βιομηχανία? Πριν πάω σε αυτό, γι' αυτό έχω βάλει την παρουσίαση, για να με καθοδηγεί. Λοιπόν, το βασικό λοιπόν που λέμε, πρέπει η κυβέρνηση να ακολουθεί όλους τους μηχανισμούς επιδότησης που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη, η χρέωση που έχουν οι βιομηχανίες λόγω του CO2. Αυτή είναι η λεγόμενη αντιστάθμιση. Και δεν είναι, αυτή εγκρίθηκε. Ήδη αυτή τη βδομάδα περιμένουμε να πάρουμε το 2021. Προσέξτε, το 2021. Τι βλέπουμε όμως, δεν αρκεί να εγκρίνεται ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, πρέπει να διατίθεται και η αναγκαία οικονομική πόρη. Εάν παρατηρούμε λοιπόν και περιμένουμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί, λείπουν 200 εκατομμύρια σε αυτό το μηχανισμό επιδότησης για τα χρόνια 2022 και 2023. Άρα θέλω να πω ότι η κυβέρνηση, ένα εργαλείο που μπορεί να μας στηρίξει, είναι να εγκρίνει όλους τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς επιδότησης. Πάμε λοιπόν να δούμε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο ποια είναι η λύση που προτείνεται, και εδώ η κυβέρνηση μας προτείνει. Μας προτείνει λοιπόν να κάνουμε PPA. Τι είναι τα PPA? Να κάνουμε συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροχρόνια, δεκαετής ξέρω εγώ, με παραγωγούς ΑΠΕ. Είναι λύση αυτό? Είναι λύση? Για να πάμε παρακάτω να δούμε. Λοιπόν, ξαφνικά, ενώ το προηγούμενο 12μηνο αδειοδοτήθηκαν 6.000 ΜΒ φωτοβολταϊκά, ξαφνικά αντιληφθήκαμε ότι δεν έχουμε ηλεκτρικό χώρο και ότι από εδώ και πέρα τα έργα των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να συνοδεύονται με μπαταρίες. Και την ίδια στιγμή αναστέλλεται παόριστο η διαδικασία λήψης όρων για τις ΑΠΕ εκείνες που είχαν δεσμευτεί με εμάς, είχαν υπογράψει δηλαδή προσύμφωνα ότι θα συνάψουν μακροχρόνια συμφωνίες μαζί μας. Άρα η λύση αυτή η οποία είχε φανεί πλέον δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αυτή
έφυγε. Από την άλλη μεριά, το να έρχεται η κυβέρνηση, και τι ζητάμε, το να έρχεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μας αναιρεί ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που είχαμε. Είχαν δεσμευτεί ήδη 4.000 ΜΒ φωτοβολταϊκών ή και αιωλικών παραγωγή να συνάψουν PPA μακροχρόνια με τη βιομηχανία. Αυτό μας το πήραν. Άρα αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να μας το δώσουν πίσω η κυβέρνηση. Γιατί προσέξτε, είναι τελείως διαφορετικό εάν εγώ πάω και χτυπάω την πόρτα σε έναν παραγωγό ΑΠΕ και του λέω θέλω να συνάψουμε μια συμφωνία και άλλο να έρχεται αυτός να μου χτυπάει την πόρτα. Όπως καταλάβατε, είναι πολύ πιο εύκολο να τον διαπραγματευτείς όταν αυτός έχει να κερδίσει, θα είναι το σκαλοπάτι για να πάρει όρους σύνδεσης. Σήμερα όμως τι βλέπουμε, είναι λύση, αυτό λέω, είναι λύση τα μακροχρόνια PPA. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Είναι υπαρκτό ο κίνδυνος του κανιβαλισμού των τιμών, το βλέπουμε την Κυριακή, οι τιμές ήταν μηδενικές όλη την ημέρα, του κανιβαλισμού των τιμών από τα φωτοβολταϊκά. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί σε εποχές που η ζήτηση είναι χαμηλή, η παραγόμενη ενέργεια υπερβαίνει την ζήτηση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν θεωρούμε ότι θα λυθεί με τις μπαταρίες, αυτή είναι η προσωπική μας άποψη. Γιατί το κρίσιμο είναι να ανέβει η ζήτηση. Πώς θα ανέβει η ζήτηση, αυτό είναι το ζητούμενο. Μας λένε θα ανέβει με την ηλεκτροκίνηση, θα ανέβει με τα capture των διοξιδίων στις καμινάδες των τσιμεντάδων, θα παράξουμε υδρογόνο, θα αντικαταστήσουμε το φυσικό αέριο στις βιομηχανίες με ηλεκτρική ενέργεια, το electrification. Όλα αυτά όμως σημαίνουν ότι η μεγάλη βιομηχανία της χώρας, έτσι, να δει φως στο τούνελ, δηλαδή να δει ότι έχουμε εργαλεία να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Αν δεν το δούμε αυτό, δεν πρόκειται κανείς μεγάλος βιομήχανος να πάει να επενδύσει. Σήμερα λοιπόν, για να σας δώσω ένα δείγμα πόσο ρίσκο είναι να πάμε στα δεκαετή PPA με φωτοβολταϊκά, το capture, η τιμή που παίρνει ένας παραγωγός που έχει ένα φωτοβολταϊκό στην χοντρεμπορική αγορά, παίρνει 25 ευρώ κάτω από τη μέση τιμή της αγοράς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εμείς λέμε ότι δεν είναι λύση. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η βιομηχανία? Μέχρι τώρα είχαμε τα συμβόλαια με τη ΔΕΗ που μας πρημοδοτούσε το ειδικό προφίλ μας. Αυτά έφυγαν. Είμαστε εκτεθειμένοι στη χοντρεμπορική, είπαμε. Σήμερα πολλές βιομηχανίες, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν, είπαμε ότι τις ώρες που είναι τα φωτοβολταϊκά, οι τιμές πέφτουν μέχρι και μηδέν. Τις υπόλοιπες ώρες όμως ανεβαίνουν. Πολλές βιομηχανίες σήμερα, παράδειγμα είναι οι χαλιβουργίες, έχετε και στην περιοχή σας χαλιβουργίες, σταματούν, κάνουν αυτό που λέμε on-off, σταματούν 8 με 10 το πρωί και ξανά 7 με 10 τώρα το χειμώνα και αυτό το παίρνει ως δώρο ο ΑΔΜΕ. Εμείς κερδίζουμε μόνο από τη διαφορά των τιμών. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι δεδομένο. Απ' την άλλη μεριά έρχεται ο διαχειριστής και λέει ότι εγώ έχω... Πράγματι έχει κάνει υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, να πούμε στην μπάλανση στην αγορά. Δεν υπάρχει επαρχές κίνητρο. Δεν θα μπει η βιομηχανία. Διότι πρέπει να ανατρέψει όλο το παραγωγικό. Εμείς παράγουμε ΑΕΠ, παράγουμε προϊόντα. Η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε την τουρμπίνα. Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ εγώ την τουρμπίνα. Ή θα φτιαχτεί ένας ειδικός μηχανισμός που θα ανταγωνίζεται τη βιομηχανία και σαφώς πρέπει να μας αποζημιώσουν τη διαθεσιμότητά μας για να προσφέρουμε βέληχτη ισχύ. Όχι όποτε μπαίνω εγώ και με φώναξε ο ΑΔΜΕ, δεν με φώναξε ο ΑΔΜΕ και εγώ είμαι σε συναγερμό. Δεν γίνονται αυτά. Φυσικά αυτό βρίσκεται στην κυρία Μάνη. Δεν πειράζει. Ή στον κύριο Σκυλακάκη, στη συνεργασία Σκυλακάκη-Μάνη. Η Μάνη είναι υφυπουργός ανάπτυξης για τη βιομηχανία. Καθαρά Σκυλακάκη. Και φυσικά όλοι οι φορείς. ΑΔΜΕ, το χρηματιστήριο, η ΡΑΕ, πρωτίστως, την ξέχασα, πρωτίστως η ΡΑΕ. Αυτοί οι φορείς είναι κάτω από την πολιτική ηγεσία, όμως η πολιτική ηγεσία πρέπει να σας δώσει την απάντηση. Ναι, έχουν γίνει βήματα, έχουμε πολύ καλό διάλογο, αυτό πρέπει να το παραδεκτώ. Και προσέξτε, πού κολλάμε πάντα. Υπάρχουν χρήματα και μπορώ να βάλω μια ριζοσπαστική άποψη στο τραπέζι σήμερα. Η ΔΕΗ ήταν δημόσια. Σήμερα είναι δημόσια, πιστεύει κάποιος ότι είναι δημόσια? Εγώ λέω όχι. Τότε τα υδροελεκτρικά γιατί τα κρατάει η ΔΕΗ? Την πρίκα αυτή,
Ποιος της την έδωσε? Και την αυτά είναι θέματα που δεν μπορώ να απαντηθούν τώρα. Εγώ έτσι πως το σκέφτομαι είναι ότι πρέπει να πάρουμε ένα μοντέλο μιας ευημερούσας, μιας αναπτυγμένης χώρας που έχει περίπου ίδια χαρακτηριστικά με εμάς και να κάνουμε περίπου το ίδιο. Τι κάνει η Αυστρία, ξέρω, για τη βιομηχανία της ή τι κάνει... Πολύ, πολύ εύκολη ερώτηση. Και σημαντική όμως. Όταν σχεδιάστηκε η αγορά, δεν φταίει προφανώς ο φίλος μου, ο CEO του χρηματιστηρίου. Όταν σχεδιάστηκε το χρηματιστήριο στην Ελλάδα, επιλέξαμε ένα μοντέλο λόγω του μπαμπούλα της ΔΕΗ. Να μην πω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτή είναι ακριβή αγορά. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή είπατε Αυστρία, Γερμανία... Γερμανία όχι, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Εντάξει, αυτές οι χώρες καταρχάς είναι διασυνδεδεμένες. Είναι μπροστά από εμάς 20 χρόνια. Έχουν από πάνω υδροελεκτρικά, έχουν πυρηνικά. Εδώ έχουμε ένα μείγμα το οποίο έχει βασιστεί στο φυσικό αέριο. Ξεκινάμε δηλαδή με γκολ από τα αποδυτήρια. Άρα είναι προφανές το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι ό,τι σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμόζεται υπέρ των ανταγωνισμών μας, μιλάμε για καθεστώς επιδοτήσεων, να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και να διατίθεται η πόλη. Ωραία, θα τα πούμε και μετά. Έχουμε αρκετό χρόνο για να... θέλω να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γκάουινγκ. Ο κύριος Γκάουινγκ είναι Βρετανός, έχει ένα εξαιρετικό site που μπήκα, έχει ένα think tank. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, προβληματίζεται με το πώς οι ηγεσίες διαχειρίζονται τις κρίσεις και πώς πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικές σε αυτή τη διαχείριση. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. We're facing enormous challenges. I'm speaking as an analyst. I'm not speaking for one side or the other. But only today, the UN has said that we are now facing a hellish 3 degrees centigrade of heating. I mentioned yesterday that there's a highway to hell, which Guterres, the UN Secretary General, had warned about a few weeks ago. I would suggest to you, and I'm quoting here several other organizations as well, like the Bezos Earth Fund, Andrew Steer, who a couple of days ago talked about many leaders beginning to move in the right direction, but not as decisively as the science is dictating we need to move or should move. I mean, to put it bluntly, humanity is facing a challenge of its survivability on this planet. And that really isn't getting through. The Edelman Trust Barometer of only last Wednesday talked about four out of five people across 14 countries, 14,000 respondents, simply are deeply concerned about where we're heading, but are not getting enough guidance. And much more needs to be done by the corporate sector, and much more needs to be done by governments. But as I've discovered in many of these kind of gatherings, what is clear is that many politicians realize that what is the right thing to do isn't actually going to get them re-elected. And I was chairing a conference in Geneva on the 1st of October with the Deputy Prime Minister of the Netherlands, who's not standing in the election next week. And she said to me, the kind of things we need to do as a Deputy Prime Minister, I cannot get re-elected on. And that's what many politicians are saying. It's the same for many in the corporate sector as well. Unless they've got the boards behind them, unless they've got the shareholders and the stakeholders behind them. And the trouble is that there is a massive tension at the moment and there's a gap opening up between the shareholders who essentially still want to get good returns, as we've been seeing with Larry Fink and BlackRock and the problems he's faced from the pension funds in the United States. And the absolute clarity which is needed now coming down the track on regulation, on audit, and so on, which is going to be a deep shock to a lot in the corporate field. Particularly not the main corporates, but the 99% who are the small and medium enterprises, who are frankly freaked out by the enormity of what is happening. And this latest UN paper which comes out today is talking about a 3 degree centigrade rise in temperature. I was sitting opposite Sheikh Sultan Al Jaber, who is the president of COP28, at a meeting back in London Climate Action Week back in June. He's now gone public in saying this, but he said to a group of business people sitting privately, it happened to be with King Charles as well,
He said, we have now got to reduce emissions. We have got to reduce emissions by 42% by 2030. And with all the lights on in this room and everything else and all the lifestyles that you're leading, this is a really serious challenge, because if we don't, and if the planet doesn't, and the nations at COP28 beginning in 2 weeks' time can't find a way of knitting together a form of response which is going to produce anything like that, we're going to face heating, and it's not me saying this, it's the scientists saying this. The scientists are worried that the predictions they've made are simply not bleak enough. We have passed 6 out of 9 tipping points already. That means our situation is irreversible. And I think the challenge for all of us sitting here, all of us as men, and there should be many more women up here, is that the public realizes there's a problem but is not getting enough guidance and enough getting enough reassurance of where we're heading. This is not about me being a campaigner. This is about me as an analyst, a former journalist, trying to put into perspective the enormity of what we face at very high speed. It's not 2050, it's 2030, and it's got to be done incredibly quickly. And now the new European regulations, Fit for 55 and so on, are going to mean that from next year, many companies, and I'm repeating myself here, but in an industrial forum like this, people need to understand the enormity of the regulation that is coming to hit them. And if they don't get it right, it's going to be even more expensive. And I can tell you from my own research and the work that I'm doing, that is a deeply foreboding experience, because many simply believe it won't happen to them, but it will, and it's coming down the track. Thank you. Thank you very much, Mr. Gowen. Να πάμε τώρα στον κύριο Γιατσιτζόγλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Μεταλλευμάτων, Συνδέσμου Μεταλλευμάτων. Ωραία. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Προφανώς δεν μπορώ να συμφωνήσω, παρά να μην συμφωνήσω 110% με όσα είπε ο κύριος Γκόουινγκ. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Είναι χειρότερη από ό,τι μερικοί τουλάχιστον πιστεύουν. Είχαμε και πρόεδρο μεγάλης χώρας που έλεγε ότι δεν υπάρχει. Το ερώτημα δεν είναι αν, το ερώτημα είναι πότε και με τι ταχύτητα θα χτυπήσουμε τον τοίχο. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να γίνει με εθελοντικές πρωτοβουλίες και με πιστοποιήσεις και αυτοκόλλητα αστεράκια. Εντάξει, αυτό που στο χωριό μου λένε alphabet soup δεν θα λύσει το πρόβλημα. Χρειάζονται πολιτικές, στρατηγικές, συγκεκριμένες, μετρήσιμες. Προβληματίστηκα τι μπορώ να συνεισφέρω σήμερα το πρωί εδώ, και επειδή σαν μηχανικός δεν έχω πολλά να πω για το πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα, θα ήθελα να σας πω στα επόμενα 3 λεπτά 2-3 πράγματα για το πώς θα καταφέρουμε, αν καταφέρουμε, να συνεννοηθούμε για το πρόβλημα. Διότι για μένα, πριν πάμε στη λύση, πρέπει να βρούμε μια κοινή γλώσσα και δεν την έχουμε. Καταρχήν, τα μεγέθη της κλιματικής κρίσης είναι ποσοτικά, πρέπει να είναι ποσοτικά και πρέπει να είναι αντικειμενικά μετρήσιμα. Δεν μπορεί να είναι ποιοτικά. Δεν μπορεί να είναι η άποψη της κοινής γνώμης. Παράδειγμα, αν σας ρωτήσω εδώ μέσα τι πιστεύετε για την επίπτωση στο περιβάλλον της εξόρυξης, θα μου πείτε όλοι ότι είναι μεγάλη. Αυτό μου λένε όπου ρωτάω. Λοιπόν, η επίπτωση της εξόρυξης στο περιβάλλον είναι από 2 μέχρι 2,5% σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, ανάλογα με το ποιο ρήπο μετράς. Δεν λέω ότι είναι μικρό το 2%, αλλά το υπόλοιπο 98% που είναι. Δεύτερον, όταν αναφερόμαστε σε περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα μιλάμε για αυτό που λένε επίσης στο χωριό μου from cradle to grave, δηλαδή συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας, μιας ενέργειας. Αν πάτε απέναντι να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, θα δείτε ένα συμβατικό αυτοκίνητο που λέει ότι εκπέμπει, ξέρω εγώ, 100 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο και ένα ηλεκτρικό που λέει 0. Ο λογικός άνθρωπος θα πει, εγώ θα κάνω, ξέρω εγώ, 200.000 χιλιόμετρα με αυτό το αυτοκίνητο, 300, άρα να 30 τόνοι αερίων του θερμοκηπίου που εγώ σαν καλός άνθρωπος δεν θα τους εκπέμψω, θα πάρω το ηλεκτρικό. Όταν έρθετε σε μένα να σας πω ότι για να πάρετε το ηλεκτρικό εγώ σαν εξόρυξη θα εκπέμψω και σαν μεταλλουργία θα εκπέμψουμε 15 τόνους για να σας φτιάξουμε αυτά που χρειάζεται το ηλεκτρικό παραπάνω από το συμβατικό, ο λογαριασμός αλλάζει. Και αν πάτε και στη ΡΑΕ και σας πει ότι σήμερα το προφίλ του ρεύματος που πουλιέται και αυτό που θα πουλιέται για τα επόμενα 10 χρόνια θα έχει και τόσους ρήπους, γιατί έτσι είναι, τότε μπορεί
όχι μόνο να μην είναι 100% η μείωση, αλλά να είναι 10, 20 και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και αύξηση. Και τρίτον και τελευταίο. Ακούγοντάς σας τώρα, σκέπτομαι ότι για να συμβούν όλα αυτά θα πρέπει κάθε πολίτης να έχει αποκτήσει αυτή την περιβαλλοντική συνείδηση. Όχι, δεν μιλάω για συνείδηση. Συγγνώμη, δεν μιλάω για συνείδηση. Μιλάω για απλούς μηχανικούς αριθμούς. Ναι. Να μάθουμε τι μετράμε. Έτσι, για να μάθει τους αριθμούς. Να μάθει να διαβάζει αριθμούς. Να κατανοεί ποσότητες πρώτα και μετά ποιότητες. Μην το μάθουν οι πολίτες, ας το μάθουν οι ηγέτες. Τουλάχιστον. Έτσι, ναι. Τουλάχιστον, το, τουλάχιστον. Το τρίτο και κλείνω είναι το εξής. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας ενέργειας, ενός προϊόντος κτλ. Δεν είναι απόλυτο νούμερο, είναι απόλυτο νούμερο προφανώς, αλλά είναι σχετικό με βάση το ποια είναι η βιώσιμη, εφικτή, εναλλακτική λύση. Πέρσι στην Ελλάδα εξορίξαμε 40 εκατομμύρια τόνους αδρανή υλικά για να χτίσουμε τα σπίτια μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, μπλα μπλα μπλα. Με αυτά, για να εξορυχθούν αυτά, εκπέμψαμε σαν κλάδος 330 με 350 χιλιάδες τόνους αερίων του θερμοκηπίου. Το ακούτε, σας σηκώνονται οι τρίχες όρθιες και λέτε νάτος ποιος καταστρέφει το περιβάλλον. Παρατήρηση πρώτη. Αυτό είναι, όπως είπα, το 2% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα. Το αφήνω αυτό. Παρατήρηση δεύτερη. Να σταματήσουμε λοιπόν την εξόρυξη. Τέλος, αύριο το πρωί όλα τα λατομεία στην Ελλάδα τα κλείνουμε. Τι θα γίνει, θα σταματήσουμε να χτίζουμε? Προφανώς όχι. Θα πάμε λοιπόν κάπου αλλού να βρούμε αυτά τα υλικά. Πού θα πάμε? Είτε ανατολικά είτε βόρεια. Λοιπόν, εάν πάμε ή ανατολικά ή βόρεια, όποιος θα εξορίξει εκεί θα εκπέμψει παραπάνω από τους 350.000 τόνους που εκπέμψαμε στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα, όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τους αυστηρότερους κανόνες για την εξορυκτική διαδικασία και θα εκπέμφθουν και άλλες 600-650.000 τόνοι για να τα φέρουμε. Λοιπόν, αν η εφικτή λύση λοιπόν στο να πούμε stop εξόρυξη είναι αντί για 300.000 τόνους να έχουμε 1 εκατομμύριο, μάλλον κάτι δεν μετράμε καλά. Αυτά. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Όντως, έτσι είναι τα πράγματα και σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, γιατί ο λαϊκισμός κυριαρχεί και στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης αρκετές φορές. Λοιπόν, πάω στον κύριο Θαμνίδη, ο οποίος είναι ο CFO της JTI Greece. Είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με πολλές περγαμηνές, αναπτύσσεται συνεχώς. Κύριε Θαμνίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Προφανώς αποτελεί μονόδρομος το ESG, δηλαδή το περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση. Μια επιχειρηματολογία που μπορεί να θεσπιστεί πίσω από αυτό έχει να κάνει ότι υπάρχουν πρόσφατες έρευνες όπου συνδέουν και υπάρχει θετική αλληλεπίδραση μεταξύ πρακτικών ESG και οικονομικής αειφορίας ή ανάπτυξης. Αλλά επιτρέψτε μου, θα ήθελα λίγο να το αποσυνδέσω από τα αμιγώς οικονομικά. Καθώς το ESG, δεν τίνω παρά να συμφωνήσω με τον Mr. Downing for his placement, είναι μια έννοια πολυδιάστατη και συστημική. Πολυδιάστατη διότι αφορά όλους μας, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες εδώ πέρα, και τον καθέναν μας με ξεχωριστό τρόπο, αλλά και συστημική διότι όλα αυτά τα θέματα που αφορούν όλους μας συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύστημα. Επομένως, η διαχείρισή του δεν είναι προφανής. Και εμείς στη JTI, καθώς και στο εργοστάσιο της ΕΚΑΠ, ξεκινούμε από τα βασικά. Έχουμε πει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε σε έναν ενιαίο ορισμό. Τι είναι το ESG? Και πολύ απλά ο ορισμός που έχουμε συμφωνήσει, το οποίο καθορίζει και τις πρακτικές μας, είναι ότι όλες οι αποφάσεις πρέπει να είναι με γνώμονα το πώς θα οικονοποιήσουμε τις ανάγκες της γενιάς μας, του τώρα, αλλά να διασφαλίσουμε και τις ανάγκες της μελλοντικής γενιάς. Η δεύτερη πρακτική, αφού συμφωνούμε όλοι σε έναν ενιαίο και απλό ορισμό, είναι ότι ξεκινώντας από τις ομάδες διοίκησης, από την ομάδα διοίκησης, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, καμία συνάντηση η οποία έχει να κάνει επί του πρακτέου για διαχείριση πόρων δεν τελειώνει χωρίς να υπάρχει μια ενότητα απόφασης ή σύνθεσης του ESG μέσα στη συνάντηση. Χωρίς αυτό να μπλοκάρει την απόφαση ή να την καθυστερεί αντλώντας επιχειρήματα πίσω από το ESG. Επομένως, με αυτά καθορίζουν και προσπαθούμε να γίνει μια φυσική εξέλιξη της ενσωμάτωσης του ESG μέσα στην κουλτούρα της εταιρείας. Και υπάρχουν κάποια πρακτικά παραδείγματα. Η JTI είναι μια εταιρεία η οποία έχει εμπειρία από το μη προφανές και σαφώς κινούμαστε γύρω από την ιαπωνική κουλτούρα, όπου λεπτολογώντας είναι όλα γύρω από ένα πλάνο. Επομένως, σε ό,τι λέμε, ό,τι υποσχόμαστε, το κάνουμε πράξη, παρουσιάζουμε έναν οδικό χάρτη
και υλοποιούμε τον οδικό χάρτη και όλα τα αποτελέσματα με συγκεκριμένο τρόπο και οικονομικά αποτελέσματα. Προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος. Όπως είπατε, έχουμε διάφορες περγαμηνές, άμα μου επιτρέπετε, όπου από το 2019 που ανέλαβα την οικονομική διαχείριση της JTI και της ECAP, ένα χρόνο μετά την εξαγορά του εργοστασίου της ECAP, σήμερα γνωρίζουμε ότι έχει αναπτυχθεί, ότι έχει αυξήσει την παραγωγή πάνω από 5 φορές, αλλά το πιο ικανοποιητικό στοιχείο ότι όλη αυτή η ανάπτυξη έγινε συμμορφώνοντας με τους δείκτες της εταιρικής διακυβέρνησης, με επιστρέφοντας κεφάλαιο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μελίδης είναι manager στη FinePro. Είναι μέλος της... Γενικότερα, από όλα αυτά που λέτε στο βιογραφικό σας εδώ, τι είναι το σημαντικότερο? Είναι το Howden Hellas Insurance? Είναι οι ασφάλειες? Πατήστε το λίγο. Ναι, είναι το ασφαλιστικό κομμάτι ακριβώς. Πολλοί κόσμος δεν κατανοεί πώς μπορεί να συμμετέχει η ασφαλιστική αγορά στην κλιματική κρίση ή στη διαχείριση των ESG. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο? Βεβαίως. Βλέπω πολλά κεφάλια να κουνούνται ακόμα και εδώ στο πάνελ, οπότε ελπίζω να φανεί χρήσιμη τοποθέτηση. Καταρχήν, ακούσαμε και νωρίτερα και από τον κύριο Γκάουινγκ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σχεδόν σε ένα στάδιο μιας υπαρξιακής απειλής. Τέτοιο είναι το μέγεθος το οποίο κυλάβει η κλιματική κρίση. Κατά την άποψή μας, θεωρούμε ότι ειδικά η ασφάλιση, ο ασφαλιστικός τομέας, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει εδώ, προκειμένου στο να μπορέσει να οικοδομήσει ανθεκτικότητα στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις, στους ανθρώπους, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι. Για να δώσω ένα παράδειγμα, κάποια μικρά στατιστικά στοιχεία. Από κάποιες έρευνες που έγιναν από μεγάλες ανασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κυριαρχούν μέσα στο χώρο της ανασφάλειας, οι καταστροφές οι οποίες οφείλονται σε καιρικά, σε κλιματικά φαινόμενα, έχουν αυξηθήκαν τη δεκαετία από το 10 ως το 19 κατά 54% συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία. Όσον αφορά το κομμάτι του severity, δηλαδή του μεγέθους των ζημιών, αυτά έχουν αυξηθεί κατά περίπου 45%. Μία πρόσφατη ανάλυση του 2022 από ένα μεγάλο ανασφαλιστή της Swiss Re μίλησε για το λεγόμενο protection gap. Ο protection gap ουσιαστικά θέλει να δείξει ποιο είναι το μέγεθος μιας ζημιάς το οποίο μπορεί να υπάρχει συγκριτικά με το πόσες από αυτές τις ζημιές έχουν ασφαλιστεί. Η Swiss Re ανέδειξε ότι υπάρχει ένα protection gap στο επίπεδο του 45%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα, όσο θα διωγγώνονται αυτά τα μεγέθη, όσο θα διωγγώνονται αυτά τα φαινόμενα, θα αρχίσει να διευρύνεται ακόμα και περισσότερο το χάσμα. Εδώ λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να μπει και πρέπει να παίξει, να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο ο ασφαλιστικός τομέας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του, βλέποντας ότι κάποιες από τις παραδοσιακές λύσεις δεν είναι πλέον αρκετά ικανοποιητικές στο να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Άρα χρειάζεται κάτι πιο εφάνταστο και κάτι πιο καινοτόμο. Ήδη έχουμε αρχίσει και βλέπουμε κάποιες από αυτές τις λύσεις να μπαίνουν στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια με τις κρίσεις που σοβούν στην Ελλάδα και είναι όλο και πιο συχνές, είτε πρόκειται για πυρκαγιές, είτε για τις πλημμύρες, έχει ανέβει το ποσοστό του μεριδίου της αγοράς για σας. Δηλαδή, ασφαλίζονται τα σπίτια, για παράδειγμα, τώρα στη Θεσσαλία μετά από το κακό που έγινε, ή οι βιομηχανίες που κι αυτές έπαθαν τεράστιες ζημιές. Νομίζω ότι και από κάποιες γνωστοποιήσεις, κάποιες δημοσιεύσεις που έκανε και η ίδια η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, αυτό δείχνει ότι μας έδειξαν τα στοιχεία ότι ακόμα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό. Άρα, δεν είμαστε μια κοινωνία η οποία έχει
την ασφάλιση τόσο έντονα μέσα στο πετσί της. Τι χρειάζεται γι' αυτό, κομμάτι. Χρειάζεται μια πολιτική, μια διαπαιδαγώγηση, μια παρότρινση. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα συνδυαστικό κομμάτι. Πρώτα, όπως είπα, χρειάζονται διαφορετικές λύσεις. Πρέπει να μπούμε σε κάτι διαφορετικό, πιο δημιουργικό. Προφανώς η αποζημίωση, ο τρόπος χρηματοδότησης της αποζημίωσης θα πρέπει να έχει ως πυρήνα την ασφάλιση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά θα πρέπει να μπούμε και στη σφαίρα της πρόληψης και του μετριασμού των κινδύνων. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο θεωρούμε ότι ο δικός μας κλάδος έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί και να δοθεί με τη μορφή κινήτρων. Κινήτρων όχι όσο... όπως μπήκε με την λογική μιας μείωσης στον ΕΝΠΙΑ. Σίγουρα ένα θετικό μέτρο στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι χρειάζεται πολύ περισσότερο. Καθόλου αρκετό. Δεν μπορεί να πείσει σχεδόν κανέναν αυτό. Αφήνουν να το πείτε εσείς. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι κι εσείς πρέπει να κινηθείτε, δηλαδή να πιέσετε περισσότερο την κυβέρνηση για να σας βάλει στο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο για να κερδίσετε εσείς ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, αλλά για να δημιουργήσετε κίνητρα για μια κουλτούρα ασφάλειας και πρόληψης και στον κόσμο. Γιατί όποιος ασφαλίζει το σπίτι του, σίγουρα μπαίνει σε μια διαδικασία ότι σκέπτεται και το μέλλον γι' αυτό. Σκέφτεται πώς να προφυλαχθεί. Νομίζω ότι είναι το κομμάτι και της ανθεκτικότητας, το οποίο ανέφερα προηγουμένως, είναι και το κομμάτι ακόμα και της μείωσης ανισοτήτων οικονομικών και κοινωνικών, τα οποία μπορούν να προκληθούν από τέτοια φαινόμενα. Και κυρίως το να επιταχύνει στο να μπορέσει να επανέλθει κάποιος στην προηγούμενη του κατάσταση μετά από μια τέτοια μεγάλη καταστροφή. Κύριε Δαγούμα, πώς τα ρυθμίζετε όλα αυτά? Ακούγονται διάφορα. Ο καθένας έχει τις τοποθετήσεις του, έχει τη δραστηριότητά του, το κομμάτι του μέσα σε αυτό το γίγνεσθε το. Και όλους μας απασχολεί η κλιματική κρίση. Τη βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Καταρχάς, να απαντήσω λίγο όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι δεν είναι καλό να γίνεται επιλεκτική χρήση. Υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας χρηματοπορική και στη λιανική, είναι δεδομένο αυτό και μάλιστα έντονος ανταγωνισμός. Υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες. Υπάρχει μεταβλητότητα τιμών, η οποία δημιουργεί μια επισφάλεια στις επενδύσεις των ΑΠΕ, οι οποίες επιθυμεί η βιομηχανία. Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω πάνω σε αυτό υπάρχουν σχετικές διμερείς συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων. Η αγορά δουλεύει και μάλιστα, όπως αναφέρθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην προηγούμενη ενότητα, έχουμε έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή και με την δρομολόγηση της ενοποίησης των αγορών στην περιοχή, μπορούμε να εξάγουμε και ενέργεια και να αναβαθμίσουμε και το γεωπολιτικό μας ρόλο. Τώρα, όσον αφορά το σύνολο των ρυθμίσεων, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να είμαστε υπεύθυνοι υποχρεώσεις μας, επαγγελματίες, στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του καταναλωτή. Τα αιτήματα των φορέων δεν θα σταματήσουν ποτέ. Οι εταιρείες και οι φορείς κάνουν lobbying και εμείς είμαστε εδώ να προστατεύουμε τον καταναλωτή. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Το κομμάτι των αρμοδιοτήτων είναι ιδιαίτερα διευρυμένο, είναι τιμητικό για την αρχή. Είναι σύγχρονο, οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας εξελίσσονται σε νέες αρμοδιότητες, σε ζητήματα κυκλικής οικονομίας. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία για να δρομολογήσουμε τον μετασχηματισμό μας και πολύ σύντομα στις αρχές του 2024 θα είμαστε περισσότερο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες αρμοδιότητες, είτε την εποπτεία των φορέων διαχείριστερων αποβλήτων και των εταιριών παροχών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Είναι δύσκολες οι απαιτήσεις και για το λόγο αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάζουμε τα όρια στις εταιρείες, στους διαχειριστές για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Κύριε Γιατζόγλου, δυστυχώς στο πάνελ δεν υπάρχει κάποιος να μας μιλήσει για περιβαλλοντική παιδεία κτλ. Αλλά διέκρινα ότι είστε κατάλληλος να πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό. Αυτό που είπα πριν για περιβαλλοντική συνείδηση. Δηλαδή για μια κοινωνία που θα την ψάχνει την προστασία, θα αναζητεί την πρόληψη, θα την απασχολεί η κλιματική κρίση, δεν θα βλέπει τα φαινόμενα σαν θεόσταλτους κεραυνούς που ξέρω εγώ, η πολιτεία πρέπει να τους σώσει, αλλά θα συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία της ανησυχίας που έχουμε περισσότεροι.
Τι πρέπει να γίνει, πρέπει να ξεκινήσει και κάτι και από τα σχολεία, πρέπει να δοθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την πολιτική ηγεσία. Δεν βλέπω να γίνεται κάποια προσπάθεια γι' αυτό. Κοιτάξτε, θα βγω τώρα λίγο έξω από τα χωράφια μου τα στενά. Αυτό αλλά θέλω. Εντάξει, επειδή έχω 35 χρόνια στη βιομηχανία και και εγώ θα ήθελα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να βρουν κάτι και να μην βρουν το τίποτα. Αυτό σημαίνει βιωσιμότητα. Ναι, πρέπει να κάνουμε και τα τρία μαζί, δηλαδή και θεσμικά να κινηθούμε και εκπαιδευτικά, αλλά και κανονιστικά κάποια στιγμή να πει εδώ τραβάμε μία γραμμή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί το λέω, το ξαναλέω, μου λένε θα σου βάλουν ένα στόχο στην πλάτη και θα σε πυροβολήσουν. Λέω, δεν πειράζει, θα πάρω το ρίσκο. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μία μάχη να βάλουμε καλώδια, να βάλουμε μπαταρίες, να βάλουμε φορτιστές, να αλλάξουμε όλη τα αυτοκίνητά μας για να πετύχουμε κάτι σαν 20-25% μείωση των εκπομπών από την αυτοκίνηση. Με συγχωρείτε, 20% μείωση των εκπομπών από την αυτοκίνηση μπορεί να πετύχουμε αν όλοι μας σταματήσουμε να κλωτσάμε τον γκάζι από φανάρι σε φανάρι. Και δεν το λέω για πλάκα. Εντάξει, 20% μπορούμε να πετύχουμε αν σταματήσουμε να πουλάμε. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το λέω και το ξαναλέω. Αν πάτε σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων σήμερα, σας λένε έχω το μοντέλο Χ που είναι 80 ύπους, 100 ύπους, 150 ύπους και 300 ύπους. Το ίδιο αυτοκίνητο. Γιατί, αφού με 80 ύπους κινείται και δεν είναι ανασφαλές, γιατί να το πουλάς και με 300, έτσι. Μιλώντας για το δικό μας το χώρο, εμείς χαρούμενοι είμαστε να πουλάμε ποσότητες ορυκτών για να κυκλοφορούν στους δρόμους. Αλλά το μέσο ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει 200 με 500 κιλά παραπάνω βάρος. Όποιος πήγε πρώτη δημοτικού φυσική, θυμάται ότι το βάρος σημαίνει ενέργεια, σημαίνει ρύπανση. Έτσι. Άρα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Κύριε Κοντολέοντα, σκεπτόμουν πριν την ευθύνη ή τις τύψεις που αισθάνεται ένας καταναλωτής μέσα στο σπίτι του όταν έχει αναμένα όλα τα φώτα στα δωμάτια. Και μου είπατε ότι η ενεργοβόρος βιομηχανία είναι αυτή που συμμετέχει με το 13%. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, κάνω τόσο κακό να αφήνω σε ένα δωμάτιο το φως αναμένο όταν η βιομηχανία μπορεί να ξοδεύει πολύ περισσότερα, όταν μπορεί να καίει όλη την ενέργεια της χώρας. Εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Στη Βόρεια Ευρώπη, ο καταναλωτής είναι αυτός που κάνει κατά κύριο λόγο διαχείριση φορτίου του, με τους έξυπνους μετρητές. Άρα, λοιπόν, το ερώτημα που βάλατε, το ερώτημα που βάλατε δεν είναι αν τα φώτα είναι αναμένα όλα, αλλά ποιες ώρες θέλουμε διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή, πρέπει τις ώρες αιχμής, αυτό που λέμε, να μεταφερθεί το φορτίο από τις ώρες αιχμής, να κατέβει τις ώρες που είναι τα φωτοβολταϊκά, ξέρω εγώ, και έχουμε ήλιο στην Ελλάδα και παράγουν και περισσεύει ενέργεια και λέμε τώρα θέλουμε να την κάνουμε εξαγωγή. Άρα, λοιπόν, το σημαντικό δεν είναι αν καταναλώνουμε, αλλά πότε καταναλώνουμε. Το πικ είναι το πρόβλημα σήμερα που πρέπει να διαχειριστούμε. Αυτό το πικ έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος στη λειτουργία της αγοράς. Άμα δείτε σήμερα, μπορεί στις ώρες 6 με 10 να είναι 250 ευρώ η ενέργεια, γιατί την ώρα που σβήνει ο ήλιος ξαφνικά χρειαζόμαστε 3.000 ΜΒ να καλύψουμε την άνοδο του φορτίου, γιατί πάμε όλοι σπίτια μας και βάζουμε φούρνους, πλυντήρια, θερμοσύφωνα. Άρα λοιπόν, τα φώτα, ναι, και αυτά καλό είναι να υπάρχει η κουλτούρα, γιατί από εκεί ξεκινάς. Ξεκινάς από τα φώτα, μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά θέλει διαπαιδαγώγηση, θέλει κουλτούρα. Μάλιστα. Η βιομηχανία τώρα, από την άλλη μεριά, ήδη με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, και εδώ κάπου υπάρχουν αντιφάσεις. Έχουμε στόχο, λέει, στην ενεργειακή απόδοση, που το efficiency, να το βελτιώσουμε, και ο στόχος για να το αποδείξουμε ότι το βελτιώσαμε είναι να κόψουμε την κατανάλωση. Δηλαδή, άρα πώς θα έρθει η ανάπτυξη της οικονομίας, πώς θα ανέβει η ζήτηση. Κάπου τα πράγματα τα έχουμε μπερδέψει. Απ' την άλλη μεριά μας λένε ότι πρέπει να αποδεικνύετε ότι είστε πράσινοι. Προσέξτε να δείτε, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις σήμερα δεν αρκεί να αγοράσουμε τα πιστοποιητικά που θα βγάλει σε πληστηριασμό σε λίγο ο ΔΑΠΕΠ. Πλέον στην Ευρώπη, και μιλάω για ειδικούς μεγάλους διαγωνισμούς που συμμετέχουν οι ελληνικές βιομηχανίες, πρέπει να έχουν
συνδεδεμένο με PPA. Δηλαδή να αποδεικνύεται με χαρτί ότι η ενέργεια που καταναλώνεις είναι πράσινη και όχι μόνο να έχεις ένα χαρτί. Ναι, τι να πω, ελπίζω να τη βρείτε την άκρη. Προσπαθήστε περισσότερο να συνοηθείτε με την πολιτική ηγεσία, γιατί εκεί βρίσκονται το πρόβλημα. Το κάνουμε. Δώστε τους όραμα. Το κάνουμε, το κάνουμε. Κύριε Μανατίδη. Δεν ξέρω, η δραστηριότητά σας σας κάνει αισιόδοξο για τα επόμενα χρόνια σχετικά με τη βιωσιμότητα. Ναι, μας κάνει χαρούμενους και επειδή αναφερθήκατε πλην για τα PPAs, είμαστε ο μόνος δημόσιος φορέας ο οποίος βγάλαμε διαγωνισμό PPAs με το 4412. Έχουμε ανάδοχο. Απλώς όπως ανέφερα και πριν, έχει πάει το σχέδιο σύμβασης στο ελεγκτικό για έγκριση. Απλώς υπάρχουν και το νομικό πλαίσιο το οποίο καθυστερεί αυτές τις διαδικασίες με αποτέλεσμα τους 2 με 3 χαμένους μήνες να αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε υψηλό κόστος ενέργειας. Τώρα, στα πλαίσια του ESG κάνουμε δράσεις, γιατί και το αντικείμενο της εταιρείας είναι αυτό το οποίο προτρέπει για να γίνουν τέτοιες δράσεις, οι οποίες πραγματικά μας κάνουν αισιόδοξους. Καταρχήν, με μικρές παρεμβάσεις, καταφέραμε και μειώσαμε το κόστος ενέργειας ανά τιμή ανακυβικό νερό 9,15% με απλές παρεμβάσεις, όταν πριν δύο χρόνια ο στόχος ήταν να είμαστε στο 8%. Επιπρόσθετα, μειώσαμε το μη τιμολογούμενο νερό σε σχέση με το 2019 στο 5%. Θέσαμε σε λειτουργία στον βιολογικό μας τη Σύνδο, που είναι ο μεγαλύτερος βιολογικός που υπάρχει στα Βαλκάνια, τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας 2,5 ΜΒ, το οποίο μας βοήθησε να κάνουμε μια εξοικονόμηση της τάξης του 30%. Μειώσαμε τις εκπομπές κατά 40% σε σχέση με το 2021 και επίσης στα πλαίσια υλοποίησης της έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος υπολογίσαμε για πρώτη φορά εκπομπές COP 3. Και τέλος, κορονίδα όλων αυτών, είναι τα μνημόνια συνεργασίας τα οποία υπογράφουμε. Ένα από αυτό είναι με την Aegean Rebreath, όπου προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες να προστατεύσουν τους υδάτινους σπόρους και να μην χρησιμοποιούν τα πλαστικά μιας χρήσης και παράλληλα να τους βάλουμε στη φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης, της αηφόρο ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Γιατί επενδύουμε σε αυτό και πραγματικά βλέπω ότι σε αντίθεση με τη γενιά τη δικιά μου που είμαι και λίγο μεγάλος, η νέα γενιά και από τα σχολεία και από δράσεις που γίνονται μεμονωμένα από διάφορους φορείς, αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σας βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξο. Ναι, ναι, παρακαλώ. Για να μην φανεί ότι η Ευικέν είναι αυτή που θέτει τα ίδια θέματα, θέτει ως ΒΕ. Θέτει ως ΕΒ. Να το πούμε σε όλους, πέρσι τον Ιανουάριο, ως ΒΕ, με πρωτοβουλία του ΣΒΕ, ήρθε και ο ΣΕΒ από κοντά και η ΕΒΙΚΕΝ και οι 9 περιφερειακοί σύνδεσμοι βιομηχανιών σε όλη την Ελλάδα και στείλαμε κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας, όπου εκφράζαμε τα προβλήματα που έχουμε. Τα προβλήματα θα λυθούν με διάλογο, αν θέλουμε να έχουμε βιομηχανία. Πιστεύω ότι θέλουμε να έχουμε βιομηχανία, γιατί αυτό έδειξε η κρίση. Η κρίση έδειξε ότι αν δεν έχεις βιομηχανία, δεν μπορεί να βασίζεσαι μόνο στον τουρισμό. Είναι προφανές αυτό. Ο τουρισμός που είναι η βαριά μας βιομηχανία, αυτό είναι μια έκφραση που προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν το συμμερίζομαι. Ο τουρισμός είναι ένας σπουδαία πηγή εσόδων για τη χώρα και μπορούμε να την αναπτύξουμε κτλ. Αλλά βιομηχανία δεν είναι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να πάρουμε από μια άλλη χώρα που έχει τα ίδια μεγέθη με εμάς και να τα προσαρμόσουμε στις δικές μας απαιτήσεις. Οπότε, ναι. Αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί είναι εύκολο να πετάμε τις πέτρες προς κάποιον, αλλά το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Και τι σημαίνει το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό? Εμένα μου αρέσουν τα νούμερα, θα το καταλάβατε. Από το 2000 μέχρι το 2023. Η Ευρώπη έδιωξε από την επικράτειά της 400 εκατομμύρια τόνους παραγωγής ορυκτών το χρόνο. Το 2000 η παραγωγή ήταν 1 δισεκατομμύριο, σήμερα 600 εκατομμύρια. Την ίδια περίοδο η κατανάλωση προϊόντων αυξήθηκε
κατά 200 εκατομμύρια κοντέινερ το χρόνο. Αν νομίζουμε ότι η λύση είναι να βάζουμε τον ανόητο Ινδό ή Κινέζο να παράγει με τριπλό ανθρακικό αποτύπωμα... Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, λοιπόν. Το υπόλοιπο είναι τεχνικά λύτης. Λοιπόν, με συγχωρείτε, κύριε Γκαόγκ, αλλά έχουμε τον Γενικό Γραμματέα τώρα, τον κύριο Γραφάκο, τον Αποβλήτων. Κύριε Γραφάκο, λέμε διάφορα πράγματα εδώ. Γεια σας. Λοιπόν, προέχει από τη συζήτηση η ηγεσία. Λοιπόν, κύριε Γραφάκο, τι θα γίνει με τα σκουπίδια? Το αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό, τα ESG, η κλιματική κρίση, πώς θα αντιμετωπίζετε σε όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δραστηριοποιούμαστε πάνω στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της κυκλικής οικονομίας, σχεδίου της κυκλικής οικονομίας, και αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η δουλειά την κάνουμε. Δηλαδή, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων τι πάει να κάνει? Αντί να φάβονται τα απόβλητα, άρα δηλαδή να φεύγουν από την παραγωγή και να έχουν για τη δημιουργία νέων προϊόντων απέτηση εκ νέου πρώτων υλών, άρα σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος, προσπαθούμε μέσα από ανακύκλωση, επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση να τα ξαναφέρουμε, να τα κάνουμε υλικά χρήσιμα στον πολίτη, που όλη αυτή η διαδικασία έχει μια πολύ σημαντική μείωση του αποτυπώματος CO2, αρκεί βεβαίως αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί. Εμείς λοιπόν έχουμε δείξει τα τελευταία 4 χρόνια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο κομμάτι των υποδομών. Ενδεικτικά από 3 μονάδες που κατασκευαζόντουσαν τη χώρα, που λειτουργούσαν στη χώρα το 19 και κατασκευαζόντουσαν 5, σήμερα έχουμε 11 και 16 αντίστοιχα. Ο στόχος μας είναι εντός του 24 να έχουν δημοκρατηθεί τα πάντα. Κάτι το οποίο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό θα βελτιώσει, θα μειώσει το ποσοστό ταφής. Και από εκεί και μετά η τετραετία αυτή θα είναι μια τετραετία μεταρρύθμισης στην ανακύκλωση, όπου είναι ένα προγενέστερο στάδιο, όπου μέσα από πολύ συγκεκριμένες δράσεις που νομίζω ότι θα ανακοινώσουμε περί το τέλος της χρονιάς, θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στη χώρα, τα οποία αντικειμενικά είναι καθυλωμένα, όχι αδικαιολόγητα, έχουμε βρει τις αιτίες, είναι καθυλωμένα στα ποσοστά τα οποία είναι περίπου 20-22%. Συνεπώς, όλη μας η δράση, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, κινείται, είναι άλλη μια δράση της χώρας, η οποία στοχεύει να μειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τις εκπομπές. Για την Αθήνα, για την περιοχή της Αττικής, προβλέπετε κάτι ριζοσπαστικό που δεν έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια? Θα αλλάξουν πράγματα? Τι θα γίνει με τη φυλή, ας πούμε? Κοιτάξτε, καταρχήν η φυλή σήμερα θάβουμε, σε 4 χρόνια δεν θα θάβουμε. Αυτό είναι μια κορυφαία αλλαγή. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή έχει δρομολογήσει 2 μεγάλα έργα, ένα για το δυτικό τομέα στη Φυλή και ένα για το νότιο, για το Πειραιά στο Σχιστό. Με τη νέα περιφερειακή αρχή, τον κύριο Χαρδαλιά, θα επικοινωνήσουμε. Ήδη έχουν γίνει πρώτες συναντήσεις, προκειμένου και εκεί να οριστικοποιήσουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες δράσεις εμπροστοβαρείς, όπου θα μας οδηγήσουν στο τέλος της παρούσας τετραετίας, το 2027, να μην οδηγούμε απόβλητα στη Φυλή. Η συνεργασία με τους Δήμους, υπάρχει κάποια συμφωνία, κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο? Κοιτάξτε, η συνεργασία με τους Δήμους εν γέννη είναι καλή. Οι Δήμοι αντιλαμβάνονται το τι πρέπει να κάνουν, δείχνουν φιλότιμο προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε αμβλύνοντας προβλήματα που αντικειμενικά υπάρχουν και γι' αυτό επαναλαμβάνω, χωρίς να γίνομαι κουραστικός, μέχρι τέλος έτους θα ανακοινώσουμε το πακέτο των πρωτοβουλειών μας για αυτό που λέμε μεταρρύθμιση στην ανακύκλωση και νομίζω ότι θα εκπλήξουμε θετικά και τους Δήμους. Ωραία. Να μην τρώω άλλο από το χρόνο σας. Σας υποδεσμεύσω. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρέμβασή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπόρεσα να έρθω. Καλή συνέχεια σε όλους τους εξαίρετους συμμετέχοντες στο πάνελ. Καλή δύναμη σε εσάς. Κύριε, να είστε καλά, να είστε κύριε Γκάουινγκ, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η Ευρώπη ανταποκρίνεται στην κλιματική κρίση εξίσου καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή με άλλες χώρες της αναπτυγμένης Δύσης. It's doing well, but the Inflation Reduction Act from the United States is a vast amount of cash, and it's changing the way in which people, businesses are making investment decisions. Many European companies are setting up in America to take advantage of this vast amount of money. I think more needs to be said. Can I just make three or four other points, if I may? I don't think we're thinking dramatically enough about what is coming down the track. We're not talking about 10 or 20 years, we're talking about 10 or 20 months. That's the scale of what is now happening. This is now very urgent, and we must not really offload the implications onto the next generation. They're already worried. All of us in executive positions need to take this very seriously at C-suite level, at board level. And if you're not, then you need to re-educate yourself, upskill yourselves, because this is now a profound challenge to an existential issue, which is not just about humanity, but it's also about our societies. And picking up the comments from insurance, for example, and I'm not in the insurance business, but much of what is traditionally assumed to be insurable will no longer be insurable. Factories, offices, schools, houses. It's too much detail to go into now. This is about a profound challenge now to the fundamentals of our society. And those who say it ain't going to happen, look what happened in Germany with One River, which cost them $22 billion, euros, to rectify a river where there was an enormous flood, vast amount of loss of life, and the river had never overflowed in that area before. It was never on the risk and resilience charts for E.ON, for example. So we've got to change significantly and move in a direction which many will feel uncomfortable about. And I have in front of me some statistics that the richest 10% of people in many countries cause up to 40 times more climate heating carbon emissions than the poorest 10%. In other words, it's our strata of society which have got to take action. We can't offload it onto other people. And this isn't about an emergency. It's not about 2050. It's about 2030. And that's only 6 years away. And that's the scale of the problem. And 2 years ago, the Dasgupta report, which was written for COP26 in Glasgow, from Partha Dasgupta, the Emeritus Professor of Economics at Cambridge University, he put on the agenda the abuse of nature. And what has been extraordinary is how that's creating a new awareness that virtually everything we do is abusing nature. Because if we don't take that, if we don't calculate and consume that, we are compounding what is already coming down the track. And my final thought to you, and I'm repeating what I said half an hour ago, it's the scientists, thousands of them, who are deeply freaked by the fact that they've understated and underestimated the scale of what's coming down the track. We have a chance, and that's what COP28 is about, but there are those who fear that COP28 will be a missed opportunity, that it won't be 42% reduction in emissions, but only what is now predicted by the International Energy Agency, only 2%. That's an enormous gap. Thank you. Κύριε Μελίδη, πόσες βιομηχανίες είναι ασφαλισμένες στη χώρα, είναι όλες? Υπάρχει βιομηχανία που δεν είναι ασφαλισμένη? Δεν έχω τον ακριβή αριθμό, αλλά σίγουρα υπάρχουν. Επιτρέπεται να υπάρχει βιομηχανία χωρίς ασφαλεία? Προφανώς είναι μια ελεύθερη αγορά, οπότε ο καθένας, πέρα από αυτές που θεωρούμε υποχρεωτικές ασφαλίσεις, ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δανείζει ή συμμετέχει σε επενδυτικό πλάνο μιας εταιρείας, την υποχρεώνει να ασφαλίσει
Αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή, το οποίο ανακοίνωσε μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μάλλον σε συνδυασμό με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, συν τις δύο έτσι, πιο μικρές περιφερειακές τράπεζες, την Άττικα, την Παγκρίτια και την Όπτιμα, αν θυμάμαι καλά, όπου πλέον έχουν για να μπορέσουν να συλλέξουν στοιχεία, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να δούνε πόσο υγιές και πόσο βιώσιμο είναι ακόμα και το δικό τους πορτφόλιο των δανείων το οποίο δίνουν. Ξεκινάει λοιπόν μια διαδικασία συλλογής αυτών των στοιχείων και τα οποία θα αποτελέσουν και ένα μέτρο για να μπορέσουν να δούνε κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν, να δανειοδοτούν κάποιες επιχειρήσεις ή όχι. Και είναι ακριβώς το σημείο το οποίο ανέφερε και ο κύριος Γκάουινγκ και ήθελα να τονίσω και εγώ ότι πραγματικά η μη λήψη οποιαδήποτε ενέργειας, οποιοδήποτε μέτρου πρόληψης, κάτι το οποίο να προλάβει αυτή την καταστροφή, ουσιαστικά θα καθιστά αυτούς τους οργανισμούς μη ασφαλίσιμους. Ήδη πάρα πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρχίσει να εισάγουν αρκετούς όρους στην όλη ανάλυση προκειμένου να αποδεχτούν ή όχι έναν κίνδυνο, μία εταιρεία και να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη κάποια από αυτά τα στοιχεία. Όσο προχωράμε θα αυξάνεται ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι και προφανώς θα διώξει, ουσιαστικά θα αποβάλει εντός εισαγωγικών κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις, κάποιες από αυτές τις βιομηχανίες έξω από το περιθώριο κάλυψης. Ένα στοιχείο που απλά ήθελα να αναφέρω και έχει σχέση και με το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα όσον αφορά το ESG και κυρίως για το νομοθετικό πλαίσιο με το CSRD και με το Green Deal τα οποία έρχονται. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ιδιαίτερα για αυτούς που ηγούνται τους οργανισμούς. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη την πληροφορία την οποία θα πρέπει να δίνεται σε μετόχους, σε τράπεζες, γενικότερα σε όλους τους stakeholders και οι οποίοι θα πρέπει ουσιαστικά να δείχνουν κατά πόσο αποδεικνύεται, κατά πόσο όλα αυτά τα στοιχεία όντως τηρούνται. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο, ειδικά για τα διευθυντικά στελέχη. Είναι αυτό που τουλάχιστον εμείς στην ασφαλιστική αγορά το αποτελούμε ως ESG litigation risk. Δηλαδή, όσο περισσότερες γνωστοποιείς, όσο περισσότερες πληροφορίες κάνει, εάν δεν μπορείς να τις υποστηρίξεις, το λεγόμενο greenwashing ή social washing, όπως έχει αρχίσει ένας νέος όρος να εμφανίζεται, τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος να πρέπει να αντιμετωπίσεις αγωγές από διάφορα μέρη, είτε αυτοί είναι μέτοχοι, είτε αυτοί είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ΜΚΟΣ και ούτω καθεξής, τα οποία θα έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο πάτημα από ό,τι είχαν στο παρελθόν, να κινηθούν νομικά εναντίον σου, να διεκδικήσουν αποζημιώσεις και να οδηγήσει σε αγωγές αρκετών εκατομμυρίων. Ήδη έχουμε δει τέτοια παραδείγματα με την Deutsche Bank, έχουμε δει με τη Shell, έχουμε δει με την KLM. Όσο μπαίνει το CSRD μέσα στη ζωή των εταιριών, τόσο θα αυξάνεται και ο κίνδυνος. Να κλείσουμε με τον κύριο Θαμνίδη. Αν αντιλαμβάνομαι καλά και είσαι κάποια JTI, είναι ένα πρότυπο εταιρείας σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε και μάλλον πρέπει να μιμηθεί και από άλλους. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από τις δραστηριότητες τις δικές σας που αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο και τη δομή της εταιρείας, προγραμματίζετε και κάποιες άλλες οικολογικές δραστηριότητες σε κοινωνικό επίπεδο? Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και σαφώς, όπως είπα πριν, η JTI, έχουμε ένα πολύ θετικό momentum, αν με επιτρέπετε, και υπάρχουν δραστηριότητες τις οποίες τις σχεδιάζουμε και θα τις αποκαλύψουμε, θα τις βγάλουμε, όπως είπα πριν, όταν αποκαλύπτουμε κάτι, είναι μια υπόσχεση την οποία την υλοποιούμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα μία σύντομη τοποθέτηση όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης της εταιρείας μας γύρω από το ESG. Κακά τα ψέματα, σε κάθε μοντέλο επένδυσης υπάρχει μία εξίσωση, η οποία εντελώς απλοϊκά η εξίσωση πρέπει πάντα να είναι θετική.
Αυτό δεν μπορεί πάντα να είναι όταν αντιμετωπίζουμε τις επενδύσεις ή τους πόρους κατανομής με τα ESG κριτήρια. Δεν μπορεί να είναι πράσινη η θετική αυτή εξίσωση, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της επένδυσης επιστρέφει στο περιβάλλον σαν κεφάλαιο και είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Όλες μας οι πρακτικές, είτε στην κοινωνία, είτε στο περιβάλλον, είτε στην απασχόληση, είτε ακόμα και στα μετρήσιμα στοιχεία της ανάπτυξης του εργοστασίου, του προϊόντος μας, ακόμα και με την πρόσφατη εισαγωγή στην κατηγορία του θερμαινόμενου προϊόντος, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που πρέπει να ικανοποιούν τα οικονομικά κριτήρια, αλλά όταν μιλάμε για επιστροφή κεφαλαίου στην κοινωνία, η οικονομική εξίσωση είναι σχεδόν δυσεπίλητη και τα κριτήρια είναι άλλα. Στο βαθμό που μας αναλογεί, είτε στην οικογένεια, που είναι προσωπική επιλογή του καθενός, είτε στο ρόλο εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της JTI και της ΕΚΑΠ, οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο μας, και αυτό κάνουμε, και τους στενούς μας συνεργάτες, σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Και να κλείσουμε με τον ρυθμιστικό παράγοντα της κουβέντας μας, που είναι ο κύριος Δαγούμας. Κύριε Δαγούμα, πώς θα τα ρυθμίσετε στο μέλλον όλα αυτά? Δηλαδή, υπάρχει ένα πλάνο στο οποίο θα ισορροπείτε τα πλάνα και τα σχέδια και τα κυβερνητικά και τα αιτήματα των φορέων και τα λοιπά, για να είμαστε όλοι αισιόδοξοι? Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία έχουμε διαβεβαιώσει ότι θα υπάρξει μια άμεση δρομολόγηση ενίσχυσης του προσωπικού μας, που έχει να γίνει εδώ για δεκαέτη. Χρειάζεται περισσότερο κόσμο, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν φύγει στελέχη μας, γιατί παράγουμε στελέχη, τα οποία είναι και διδακτικό. Παράγουμε πολύ καλά στελέχη για την αγορά, οπότε συμβάλλουμε στη χώρα μας. Επομένως, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και εμείς στελέχη. Ψηφοποιούμε διαδικασίες. Έχουμε ψηφοποιήσει τις διαδικασίες μας και μάλιστα ξένες αρχές και μεγάλες αρχές ζητάνε τη βοήθειά μας. Οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι στον τοπό. Να σας ευχαριστήσω όλους για την ωραία κουβέντα μας και να είμαστε αισιόδοξοι.